Αθάνατος! Σε μια ιδιαίτερα ταραγμένη περίοδο, με τους αγώνες της κοινωνίας να εντείνονται καθημερινά για τα εργασιακά, ασφαλιστικά και κοινωνικά δικαιώματα τα οποία καταστρατηγούνται, και με φόντο τη γιορτή της μητέρας, αρχές και εργατικά συνδικάτα της Κρήτης τίμησαν το πρωί στον Πραχύμο Μυλοποτάμου το σοσιαλιστή που ξεπέρασε τα σύνορα της Ελλάδας και ονομάστηκε σοσιαλιστής της Ευρώπης. Τα οξυμένα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα της συγκυρίας επιβεβαιώνουν την αξία και την επικαιρότητα των ιδεών και των αρχών που είχε διακηρύξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο Σταύρος Καλέρης. Υπήρξε ο αγωνιστής που καταδιώχθηκε, φυλακίστηκε, έχασε την περιουσία του, αλλά παρόλες τις αντικσοότητες διατήρησε μέχρι τέλους ακλόνητη την πίστη του στα ιδεώδη για τα οποία αφιέρωσε τη ζωή του. Η ηγετική μορφή του Σταύρου Καλέργη ήταν αυτή που πρέσβευε το πάντες διέκαστον και έκαστος διαπάντας, καθώς ήταν ο άνθρωπος που το όνομά του χαράχτηκε με ανεξίτηλα γράμματα στο βιβλίο της ιστορίας του εργατικού κινήματος. Ωράρια καταστρατηγούνται, εργασιακές σχέσεις βρίσκονται στο ναδύρ και αυτή τη στιγμή πραγματικά με την ακρίβεια όλα τα νοικοκυριά δυσχεραίνονται στο να ανταπεξέλθουν στην καθημερινότητα. Και θα παλέψουμε και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για το δίκαιο του εργαζόμενου, όπως με όραμα του σοσιαλιστή του Σταύρου Καλέργη. Είμαστε εδώ, αγωνιζόμαστε για ένα καλύτερο αύριο και για τους εργαζόμενους και για τους ανεργούς και για τους συνταξιούχους. 125-126 χρόνια πριν είπε πράγματα τα οποία σήμερα, ενώ τα είχαμε, βλέπουμε σιγά σιγά να τα χάνουμε. Ο Άγιος του Πνεύματος, όπως τον αποκάλεσαν, ήταν εκείνος που το 1893, σε ηλικία μόλις 25 ετών, πρωτοστάτησε για τον εορτασμό της εργατικής πρωτομαγιάς στην Ελλάδα, ενώ το σοσιαλιστικό του πρόγραμμα εξακολουθεί να είναι επίκαιρος οπότε και στις μέρες μας. Σήμερα λοιπόν δίνουμε και εμείς τις δικές μας μάχες, τους δικούς μας αγώνες, για να μην επιστρέψουμε σε αυτές τις εποχές που έδιναν αυτές τις μάχες οι πρόγονοί μας, και πραγματικά με το αίμα τους, με την ψυχή τους, πότισαν το δέντρο των αγώνων του εργατικού κινήματος που σήμερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη προσπαθεί να χτυπήσει. Ο Σταύρος Καλέργης γεννήθηκε στο Χουμέρι Μυλοποτάμου το 1865, ενώ πέθανε σε ηλικία 61 ετών το 1926. Η Δημοτική Αρχή Μυλοποτάμου, τιμώντας τη μνήμη και την προσφορά του, θα μετατρέψει την οικία Καλέργη σε κέντρο ιστορικής και πολιτιστικής προβολής που θα φέρει το όνομα Σταύρος και Λυκούργος Καλέργης. Θα είναι ένας πολυχώρος, ο οποίος στο εξής, από το 2024 και μετά δηλαδή, θα είναι πραγματικά ένα κέντρο αναφοράς για το Δήμο Μυλοποτάμου, αξιοποιώντας έτσι όλο αυτό το ακίνητο το οποίο η οικογένεια Καλέργη, η οικογένεια του Σταύρου Καλέργη, έχει δωρήσει στο Δήμο Μυλοποτάμου, μας ανήκει και τον αξιοποιούμε ανάλογα και κατάλληλα.